σας, γιατί είχαμε και το Σαββατοκύριακο το συνέδριο της ΟΝΕΔ και έληξε με καταγγελίες, αντεκκλήσεις. Είχαμε χθες ακόμα και τον γραμματέα της ΤΑΠ, τον κύριο Αναστασόπουλο, να καταγγέλει τη διαδικασία, εικονικές εκλογές, εικονικά αποτελέσματα, τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη πάλι να μιλάει για φιάσκο. Και θέλουμε την άποψή σας και τη θέση σας, τι έγινε τελικά με το συνέδριο της ΟΝΕΔ. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις το συνέδριο της ΟΝΕΔ. Προφανώς κάποιοι θέλουν να προσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Από εκεί πέρα είναι θέματα τα οποία είναι εσωτερικά και είναι καλό να συζητηθούν στα όργανα. Η ΟΝΕΔ έχει την αυτονομία της, έχει πρόεδρο, έχει εκλεγμένα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή και καλό είναι να συζητήσουν το τι έγινε. Εγώ αυτό που θέλω να πω ειλικρινά είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως διάβασα και από το δελτίο τύπου, καθώς εγώ συνέδριο στον ΕΔ ήμουν την Παρασκευή, την πρώτη μέρα που ήταν και ο πρόεδρος. Παρόλο ότι η μερίδα τύπου σας κατηγόρησε και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι πήγατε μάλιστα μέχρι και να το καπελώσετε. Ή ότι έχετε εκλέξει περισσότερους από ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ δεν έχω εκλέξει κανέναν, δεν έχω μάθει να λειτουργώ σε αυτή τη λογική, ούτε να ελέγχω κανέναν. Προφανώς, μάλλον, ακόμα και τους πάγους, για τους πάγους που λιώνουν στην Αρκτική, μάλλον από πάμε μήκος, οπότε δεν πειράζει. Θα το δούμε. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι όμως. Να, βεβαίως. Μισό λεπτάκι. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Βεβαίως. Με αυτά που διάβασα και από το δελτίο τύπου που βγήκε από την ΟΝΕΔ, είχαμε μία τομή, πραγματική τομή. Και επειδή έχω περάσει και εγώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και δεν το κατάφερα αυτό. Η πολιτική επιτροπή της ΟΝΕΔ από 180 άτομα έφτασε 120. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα ξεβόλεψε αρκετούς. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα ανάγκασε αρκετούς να μην είναι μέσα και να μην έχουν μέσα τις ομαδούλες τους και τις παρέες τους. Ποιους εννοείτε, ποιες ομάδες και ποιες παρέες. Και ίσως αυτό. Μιλάτε για αναλογίες με την κεντρική πολιτική ζωή. Όχι, δεν μιλάω καθόλου για αναλογίες. Ίσως αυτό να ενόχλησε πάρα πολλούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέματα εσωτερικά. Μήκο να το καταλάβω λίγο αυτό. Είναι θέματα εσωτερικά της ΟΝΕΔ και θα ασχοληθεί. Και θα το λύσει. Ωστόσο, κάθε φορά στις παρεμβάσεις σας, δεν λέω μόνο με το συνέδριο της ΟΝΕΔ, επισημαίνεται αυτό το στοιχείο ότι θα πρέπει να κοπεί αυτή η αντιπροσώπευση σε εισαγωγικά της κεντρικής πολιτικής ζωής, του κόμματος, των στελεχών του, με την ΟΝΕΔ. Θα πρέπει να κόπει, δηλαδή, να μην υπάρχουν η ομάδα του Δαράκη, του Δάρα, του Παπαμιμίκου μέσα εκεί, αλλά να είναι αυτόνομη. Μα βεβαίως. Είναι όλα τα κόμματα, βεβαίως. Αυτόνομη λειτουργία της ΟΝΕΔ. Μα βεβαίως πρέπει να είναι αυτό. Αυτό έγινε. Γιατί προκλήθηκε δυσφορία. Λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλάνε για δυσφορία στο περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου, ναι, Μητσοτάκη, για τα όσα συνέβησαν εκεί. Θα σας πω. Πρώτον, εγώ δεν απαντάω σε διαρροές και σε πληροφορίες. Γιατί οι πληροφορίες ξέρετε ότι μπορεί να. Από τη στιγμή που δεν είναι ελεγχόμενο, αν θέλει κάποιο να βγει κάποιο και να το πει επίσημα ό,τι έχει να πει. Σε διαρροές, με διαρροές δεν ασχολούμαι. Όσον αφορά το δεύτερο. Καλά, στις καταγγελίες δεν απαντήσω. Όχι, είμαι γραμματέας. Ο αντιπρόεδρος του συνεδρίου. Δεν έγιναν ποτέ εκλογές. Είμαι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα. Ήμουν την Παρασκευή 2 ώρες στο συνέδριο. Από εκεί και πέρα η ΟΝΕΔ έχει την αυτονομία. Έτσι όπως και εγώ όταν ήμουν πρόεδρος ΟΝΕΔ δεν ήθελα παρεμβάσεις από εξωθεσμικούς ουσιαστικά, έτσι και εγώ δεν πρόκειται να παρέμβω στις διαδικασίες της ΟΝΕΔ. Αλλά για να λυθεί αυτό το θέμα που είπατε πιο πριν και είναι πολύ εύστοχο για να τελειώσει, γιατί έχουμε κάνει όλοι λάθη στο παρελθόν. Γι' αυτό και εγώ πρότεινα και στην τοποθέτησή μου στο συνέδριο της ΟΝΕΔ και θα προτείνω και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καθαρά τη θεσμοθέτηση τάσεων. Βάλι, για να φύγουμε από τα ΙΚΟΣ, ναι. Για να φύγουμε από τις ομαδοποιήσεις, για να φύγουμε από τις συλλογικές. Τόσα ελέγχει ο ένας και τόσο ελέγχει ο άλλος. Μπράβο. Να φύγουμε από τις προσπολατρικές συνιστώσεις επιτέλους στη Νέα Δημοκρατία. Και τάσεις οι οποίες θα είναι καθαρά ιδεολογικές και έτσι θα επιτρέψουν να γίνει πολύ μεγαλύτερη ιδεολογική ζήμωση μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να εκφραστούν οι πάντες. Να εκφραστούν οι δεξιοί, να εκφραστούν οι κεντρώοι, να εκφραστούν οι φιλελεύθεροι. Είμαι κοινωνικά φιλελεύθεροι και αυτοί να έχουν ουσιαστικά και ποσόστοση όμως, μέσα στα όργανα. Αυτή είναι η μόνη λύση. Λέτε όμως ότι υπήρξαν εντάσεις και λάθη στην πορεία του συνεδρίου.
Όχι, δεν σας είπα αυτό. Εντάξει, όχι, λέτε. Λάθη, σας είπα ότι έχω, έχω κάνει και. Α, λάθη για το συνέδριο. Στην πορεία για το. Δηλαδή, έχετε βάλει ζητήματα. Επίσης, θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αφήσατε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδιεκδικήσετε τη θέση του γραμματέα. Τη θέση του γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε. Να το δούμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, για να ξέρουμε λοιπόν, πού πορευόμαστε. Πώς το έχετε σκεφτεί. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω και να ξελέω. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω πει ότι τον κύκλο μου εγώ θα τον κλείσω. Και τον έχω κλείσει όσον αφορά τη θέση του γραμματέα με τη λήξη της ηττίας μου. Δεν έχω μάθει να είμαι γαντζωμένος σε καρέκλες. Και ούτε πρόκειται αυτό να το κάνω. Από εκεί και πέρα όμως εννοείται πως είμαι πιστός στρατιώτης αυτής της παράταξης και όπως όλοι οφείλουμε μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτή την παράταξη από οποιαδήποτε θέση. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Μάλιστα. Γι' αυτό κάποιοι ας μην ενοχλούνται και ας μην ανησυχούν και ας μην αγχώνονται. Μάλιστα. Και πιάσαμε τώρα τα ισοκομματικά.